Και το βάλαμε από πάνω. Γιατί από πάνω δεν μπαίνει. Μπορεί να μπει και σε τα τσάπ. Δεν ενοχλεί. Αφού το βάλαμε μπαίνει. Και δεν είναι βαρύ. Και δεν είναι βαρύ καθόλου. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω για τα μάτια, γιατί το λέω και στις τηλεθεάτρες, πραγματικά κάθε φορά που έχεις έρθει, σας λέω, μου λέτε τι θέλεις να σας αφήσουμε. Και σου λέω συνέχεια θέλω αυτά τα πραγματάκια που βάζουμε κάτω από τα μάτια. Τα... Πώς λέγονται, ρε παιδί μου. Τις μασκούλες, λες. Τις μασκούλες που είναι. Εντάξει, δεν είναι μασκούλες. Είναι. Πάτσι είναι. Ναι. Είναι κάτι χαρτάκια με προϊόν επάνω. Δεν ξέρω τι έχουν. Με το που το βάζω αυτό, λοιπόν. Έχουν συστατικά τα οποία βοηθάνε και για το πρίξιμο των ματιών και για τους μαύρους κύκλους και για τις δυτήρες. Είναι ντου από παντού. Κάνουν στην πρόληψη και στη θεραπεία για τα μάτια. Και ό,τι ανάγκες έχει το εγώ, μάτι. Εγώ όποτε δεν έχω κοιμηθεί καλά και ξυπνήσω έτσι και με δω λίγο, δεν μου αρέσω. Mm-hmm. Άμα δεν μου αρέσω, πάνια δεν μου αρέσω. Έμανε. Παίρνω, βάζω τα αυτοκολλητάκια αυτά κάτω από τα μάτια και βάζω τα γυαλιά μου και οδηγώ και έρχομαι μέχρι εδώ. Λέω: έχω μισή ώρα μπροστά μου, θα φτάσω όπως πρέπει να βαφτώ. Δεν το πιστεύεις τη δουλειά κάνει. Όχι, το άλλο δεν πιστεύω. Το οδηγάς με τα πάτσα από κάτω από τα μάτια. Βάζω τα γυαλιά ηλίου, δεν με βλέπουν. Ε. Τώρα, άμα καμιά μέρα το βγάλω και με δουν, θα πούνε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτήν. Τέλειο. Εντάξει, μα δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Τέλειο, αγαπώ. Είναι φοβερά. Και όταν βάφεσαι μετά, στρώνει τόσο ωραία το μακιγιάζ. Άσε που ξεκουράζει το μάτι. Εγώ δεν έχω μαύρους κύκλους, όπως ξέρεις, και δεν είχα ποτέ ευτυχώς. Αλλά είναι πολλές φορές που ξυπνάω και μου φαίνεται ότι το μάτι μου είναι λίγο κουρασμένο. Σαν να έχει βγάλει, ας πούμε, ψιλοριτιδούλες, ψιλο αυτό. Που άλλες φορές, μάλλον είναι ξερό αυτό. Σαν να φυδατωμένο. Είναι το κατάλληλο προϊόν. Και μόλις μπει αυτό, φεύγουν όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μαγικό. Και υπάρχει, ξέρεις, και το υπόλοιπο. Δηλαδή, είναι το των ματιών και υπάρχει και η υπόλοιπη μάσκα που είναι για όλο το πρόσωπο. Έχεις το δίκιο. Μου το έχετε μόνο δώσει. Μην οδηγάς. Απλά δεν με πειράζει. Το πολύ πολύ κάποιοι να τρομάξουν και δεν ξέρουν να χάσουν τον δρόμο τους. Αλλά δεν είναι. Αυτό με τα μάτια είναι λατρεμένο μου, γιατί με το πρόσωπο, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξυπνάω και λέω κάτι έχω. Mm-hmm. Μ' αρέσει το προσωπάκι μου και άβαυτο και το πρέπει να ξυπνάω μια χαρά. Αλλά θεωρώ ότι τα μάτια είναι μια ευαίσθητη περιοχή για μια γυναίκα. Στην ηλικία μου, που βεβαίως νέα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και πολλές φορές δηλαδή μπορεί, ξέρω. Και όταν βάφεσαι κάθε μέρα, βάφεσαι, ξεβάφεσαι, βάφεσαι, ξεβάφεσαι, όσο να είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, είναι αυτό εδώ.